Ο λόγος του λέγει ότι οι πάντες θα κριθούν με βάση εάν μεν ήκουσαν το Ευαγγέλιο, με βάση το Ευαγγέλιο. Εάν δεν ήκουσαν το Ευαγγέλιο, με βάση τη συνείδησή του. Σε όποια κατηγορία και κατάσταση και αν αυτή η συνείδηση ευρίσκεται. Και συνεπώς πάλι εδώ βρίσκουμε ότι δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά είναι και η αγάπη του Θεού. Διότι λάβετε υπόψη ότι όλοι εκείνοι που απέθαναν προ Χριστού, όλους αυτούς του συνείδησε ο Χριστός εις τον Άδη. Και εκεί ευγενίστη. Όσοι είναι μετά Χριστόν ή οι σύγχρονοι του Χριστού, αλλά έξω των ορίων της Παλαιστίνης, όλοι αυτοί θα κριθούν με βάση, όπως σας είπα, τη συνείδησή των. Ο Θεός είναι αγαθός, δεν αφήνει κανέναν να χαθεί. Αλλά επειδή η κρίση ανήκει στον Θεό, και το κριτήριο αλλά και ο τρόπος είναι ολότελα δικά του. Εμάς μας είναι αδιανόητο πως αυτά μπορούν να γίνουν, αλλά εις τον παντοδύναμο Θεό είναι όλα δυνατά. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε πού γνωρίζει ο Θεός και έκανε ο καθένας. Ο Θεός είναι παντογνώστης. Πού ο Θεός μπορεί να θυμάται, μα είναι θέμα να θυμάται ο Θεός. Ο Θεός έχει εγκέφαλο που καταγράφει τις πράξεις των ανθρώπων. Για τον Θεό είναι όλα μπροστά φανερά και καθαρά. Είναι ένα παρόν. Ένα παρόν είναι. Πώς θα γίνει η κρίση. Θέμα του Θεού είναι πώς θα γίνει η κρίση. Δηλαδή πώς θα κρίνει τους ανθρώπους και τα λοιπά. Τίποτα δεν ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο ότι ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους. Το πώς θα γίνει αυτό δεν το ξέρω. Είναι και ανήκει στα θέματα του Θεού, στα μυστικά του Θεού. Και όταν ξέρουμε ότι ο Θεός, επαναλαμβάνω, είναι δυνατός και αγαθός, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Πολλές φορές έχω επιμείνει στο θέμα δυνατός και αγαθός. Με την ευκαιρία να σας έλεγα, στους ψαλμούς υπάρχει ένα στίχος, δεν θυμούμε ποιος ψαλμός είναι, γιατί όπως ξέρετε όταν λύονται απορίες εντελώς φυσικά και όχι να ρυφθούν προηγουμένως και να απαντήσουμε την επομένη φορά χωρίς καμία προετοιμασία, επόμενο είναι να λέει κανείς πράγματα από εκείνα που θυμάται από το μυαλό του, γιατί αυτή τη στιγμή δεν απαντούμε να τρέχονται σε μια βιβλιογραφία. Γιατί δεν θυμάμαι ποιος ψαλμός είναι αυτός που λέγει. Δύο ήκουσα, λέει ο ψαλμωδός. Το κράτος του Θεού και το έλεος αυτού. Δύο ήκουσα, δύο πράγματα άκουσα. Δεν τι άκουσα. Δύο πράγματα μου αποκαλύφθηκαν, μου απεκαλύφθησαν. Δύο πράγματα. Ότι κράτος θα πει δύναμη. Και έλεος θα πει αγάπη. Ότι δύο πράγματα ανήκουν στο Θεό. Η δύναμη και η αγάπη. Η αγαθότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα του Θεού δεν γνωρίζετε ή έχετε ξεχάσει, αυτές τις δύο μόνο ιδιότητες, αν γνωρίζετε ότι τις έχει ο Θεός, τότε θα είσαστε πολύ ευτυχείς, θα μπορείτε και τη ζωή σας να ρυθμίσετε απέναντι στον Θεό, αλλά και να δώσετε κάθε απάντηση όταν θα χρειαστεί. Συγκεκριμένα, εάν ο Θεός είχε μόνο δύναμη και δεν είχε έλεος, δεν είχε αγάπη, τότε θα μπορούσε να μας συντρίψει, αγαπητοί μου. Εάν ο Θεός είχε μόνο αγάπη αλλά δεν είχε δύναμη, θα μας έλεγε σας λυπάμαι, σας αγαπώ πολύ, αλλά τι να σας κάνω, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, δεν έχω τη δύναμη. Έτσι ο Θεός έχει και αγάπη και δύναμη και δύναται να πραγματώσει την αγάπη. Εάν λοιπόν το ξέρω με αυτό, τότε τι μεγάλο πράγμα. Κινδυνεύω ενώπιον εχθρών. Ή ασκώ την αρετή που δεν τη βλέπουν οι άνθρωποι. Τη βλέπει ο Θεός, την ξέρει ο Θεός, με αγαπάει ο Θεός, έχει τη δύναμη να με βοηθήσει ο Θεός. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Τον Ιωσήφ τον έσωσε. Ενθυμίστε το ότι δεν ζήτησε, δεν θέλησε να αμαρτήσει με την κυρία του, την γυναίκα του κυρίου του. Μία μόνη γνώση, ότι ο Θεός είναι παντού παρόν. Ο Θεός είναι παντού παρόν. Τα βλέπει όλα.
τα ξέρει όλα. Με εκείνη την κλασική φράση του, ότι πως ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσομαι εναντίον του Θεού. Πως θα κάνω την πονηρή αυτή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού και αμαρτήσω. Αυτό τον έσωσε η συνέστηση ότι τον βλέπει ο Θεός και ότι προτίμησε την φυλακή. Την επροτίμησε, βλέπετε, στη φυλακή δεν διαμαρτύρεται. Δεν κάποτε αγανακτώντας πει, για βρε αδελφέ, για σταθείτε. Εγώ δηλαδή πόσο θα καθίσω εδώ στη φυλακή, πόσο θα καθίσω. Και να καλέσει τον πετεθή και να του πει, ξέρεις, άκου να σου πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Αν θες πιστεψέμαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Το έκανε αυτό ο Ιωσήφ. Δεν το έκανε. Γιατί πίστευε στην αγάπη και στη δύναμη του Θεού. Ας τον έριξαν εις τον λάκον, εις το οχύρωμα, μέσα σε εκείνη τη φυλακή τη φοβερή. Ας τον έριξαν. Ο Θεός είναι δυνατός από εκεί να με βγάλει. Και τον έφελε. Αυτή η πίστη εις τον Θεό, που είναι πραγματικές ιδιότητες του Θεού αυτές, σώζουν τον άνθρωπο. Το κάθος του Θεού λοιπόν και το έλεος αυτού, να μην το ξεχνάτε. Η αγάπη και η δύναμη ανήκουν στον Θεό. Είναι δύο δυνάμεις, δύο ιδιότητες πολύ σπουδαίες, οι οποίες η μια τροποντινά συμπληρώνει την άλλη. Μάλιστα. Μήπως και κάτι άλλο. Σήμερα μέσα στο ελληνικό κράτος. Ένας. Σήμερα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος μέσα στο ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Μάλιστα. Ότι δεν γνώρισε. Όχι. Δεν βαπτίστηκε. Όχι. Όταν μιλάμε για εκείνους που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, εννοούμε εκείνους που δεν έφτασαν οι Ιεραπόστολοι να φέρουν το Ευαγγέλιο. Δεν έχουν ακούσει τίποτε απολύτως. Ας μου επιτραπεί να πω ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν την μομεθενική θρησκεία, έτσι το καταλαβαίνουν, ότι θα εκρίνονται με βάση το Ευαγγέλιο. Διότι αν το θέλετε, στην Τουρκία ξέρουν ότι υπάρχει χριστιανισμός. Ακόμη αν το θέλετε, η Αγία Γραφή έχει μεταφραστεί και στην τουρκική γλώσσα. Εγώ στο σπίτι έχω ένα Ευαγγέλιο στην τουρκική γλώσσα. Έχω και με ελληνικούς χαρακτήρες που ήταν, της βιβλικής εταιρείας είναι, με ελληνικούς χαρακτήρες που ήταν για τους Έλληνες χριστιανούς που δεν ξέραν ελληνικά. Όπως ξέρετε, πάρα πολλοί Έλληνες, ορθόδοξοι χριστιανοί, δεν ήξεραν ελληνικά, μιλούσαν μόνο τουρκικά. Σαν τουρκόφωνοι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί. Χάρη αυτόν λοιπόν, εγγράφησαν με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως γράφουμε στα λεξικά την προφορά της λέξεως. Πώς γράφεται, γράφεται, ας πούμε, γράφεται η λέξη στη γλώσσα που είναι. Ας πούμε, διτόρ, η πόρτα. Γράφει δίπλα, μέσα σε παρένθεση, και τα στοιχεία, υπάρχει και μέσα και διεθνής γλώσσα. Διεθνής γλώσσα με το λατινικό αλφάβητο βάση, της προφοράς. Εδώ με ελληνικά στοιχεία, αλλά αποδίδεται η τουρκική γλώσσα για να μπορούν να διαβάζουν τουρκόφωνοι. Αλλά υπάρχει όμως και το Ευαγγέλιο με λατινικά στοιχεία μεταφρασμένο στην τουρκική γλώσσα. Παλαιότερα υπήρχε και με τα αραβικά στοιχεία στην τουρκική γλώσσα. Έχω εδώ ένα βιβλίο στο σπίτι, το οποίο είναι στο μοναστήρι, το οποίο είναι, έχει μέσα 780 δείγματα γλωσσών που μετεφράζεται η Αγία Γραφή. Βέβαια σήμερα η Αγία Γραφή έχει μεταφραστεί παραπάνω από 1500 γλώσσες και διαλέκτους. Εκεί βλέπει κανένας πάρα πολύ καλά ότι είναι μεταφρασμένο και στην τουρκική γλώσσα και με αραβικά στοιχεία και με λατινικά στοιχεία και με ελληνικά στοιχεία στην τουρκική γλώσσα. Υπάρχει. Μάλιστα το Ευαγγέλιο στην τουρκική λέγεται Ιντζίλ. Γράφεται γιοτανί σε, έχει και ένα σεγγίγιο από κάτω, το βάζω μεγάλη, γιώτα και λάμδα. Ιντζίλ, θα πει Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω τουρκικά καθόλου τι, έξω από τις λέξεις που μιλάμε την ελληνική μας γλώσσα. Αλλά επειδή έχουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο και το γράφει Ιντζίλ απ' έξω, μάλιστα ο Ματθαίος είναι Ματαγιά. Α, το θυμάμαι και αυτό. Ναι. Ας πούμε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, Ματαγιά. Ματθαίος. Έτσι συνεπώς και οι Τούρκοι ακόμη θα μπορούσαν να κρυθούν με το Ευαγγέλιο.
πολύ παραπάνω στην Ελλάδα. Όταν χτυπάει η καμπάνα και την ακούς και δεν πας στην εκκλησία, θα κριθείς με βάση τι? Τη συνείδησή σου. Η συνείδησή σου τότε θα είναι καταμαρτυρούσα. Καταμαρτυρούσα. Βέβαια. Ο Θεός να μας ελεήσει να προσέξουμε πολύ και να λυπόμαστε τους συμπατριώτες μας, τους Έλληνες που μένουν όπως μένουν. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα όχι. Όχι. Διότι αναφέρεται εις το θέμα της σωτηρίας. Διότι λέγει, έχω και άλλα πρόβατα τα οποία δεν είναι από αυτήν την αυλή. Κακίνα της φωνής μου ακούσουσι, και εκείνα, λέγει, θα ακούσουνε τη φωνή μου. Και η φωνή δεν είναι παρά η φωνή των Αποστόλων, είναι η φωνή του Ευαγγελίου διαμέσου των Αποστόλων μέσα στους αιώνας. Και τότε γεννήσεται μία πίμνη εις ποιμήν. Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται περί των προβάτων τα οποία είναι έξω από την αυλή την Ιουδαϊκή. Είναι η εθνική, είναι η ειδωλολάτρε. Είναι ακριβώς όλοι εκείνοι που θα ακούσουν το Ευαγγέλιο μέσα στους αιώνες, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, και θα επιστρεφούν εις Χριστόν. Και θα γίνει μία ποιμή και ένας ποιμή. Αλλά επειδή ακριβώς αναφέρεται στο θέμα της σωτηρίας, διότι λίγο πιο πάνω ομιλεί για τα πρόβατα του Ισραήλ, ομιλεί για τους ντόπιους, είναι λοιπόν φανερό ότι δεν τίθεται θέμα για εξωγήινες υπάρξεις. Αλλά επιπλέον, αν θέλετε, θα χρησιμοποιήσω μία φράση, ένα κείμενο του Λόσκι, ενός Ρώσου θεολόγου που έζησε στη Γαλλία και που οπωσδήποτε εγώ θα είχα ένα ερωτηματικό σε αυτό το οποίο λέγει, δεν μου φαίνεται πολύ σωστό. Είναι διάσημος θεολόγος, έχει αποθάνει, έχει γράψει ένα βιβλίο, Μυστική Θεολογία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, το οποίο είναι περιώνυμο βιβλίο, πολύ σπουδαίο. Αν το διαβάζατε θα μένατε κατάπληκτοι. Πολύ βαθύ βιβλίο, ας το πούμε δύσκολο βιβλίο, αλλά πάρα πολύ σπουδαίο βιβλίο. Λοιπόν, λέγει κάπου ότι είναι ζήτημα, εάν υποτεθεί ότι θα ετίθεται το θέμα σωτηρίας, είναι ζήτημα εάν θα ετίθεται το θέμα σωτηρίας για κάτι που είναι έξω από τη γη. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Αν υποτεθεί ότι, εγώ αμφιβάλλω γι' αυτό και θα σας πω γιατί, έχω το επιχείρημα από την Αγία Γραφή. Αν υποτεθεί ότι υπάρχουν εξωγήινα όντα, ας υποθέσουμε, αυτά τα εξωγήινα όντα πρέπει οπωσδήποτε να είναι λογικά, διότι αν δεν έχουμε λογικά όντα δεν τίθεται θέμα σωτηρίας. Διότι βεβαίως η σωτηρία δεν είναι ούτε για τα ψάρια, ούτε για τα φιλιά, ούτε για τα ρηπετά, ούτε για τα θηλαστικά, ούτε για τις μαϊμούδες, αν υποτεθεί ότι αυτές είναι οι πρόγονοί μας, όπως θα ήθελε η θεωρία της εξελίξεως. Η σωτηρία αναφέρεται στον άνθρωπο. Συνεπώς, αν υποτεθεί ότι θα πρέπει να μιλάμε για σωτηρία και για μία ποίμνη, γιατί όταν λέει μία ποίμνη ή ένας ποιμήν, ομιλεί για τη σωτηρία. Η σωτηρία είναι το μεγάλο θέμα. Θα πρέπει τα όντα αυτά να είναι λογικά, γιατί δεν έχει κανένα νόημα αν δεν είναι λογικά και δεν διαθέτουν συνείδηση. Τότε, αν υποτεθεί ότι υπάρχουν όντα λογικά και με συνείδηση, θα πρέπει για να τεθεί θέμα για αυτούς σωτηρίας, θέμα σωτηρίας, θα πρέπει να υπήρξε εκεί σε αυτούς ή να υπάρχει θέμα πτώσεων, θέμα προπατορικού αμαρτήματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πράγμα πάει πολύ μακριά, πάει πολύ μακριά, γιατί δεν έχει νόημα τότε η σωτηρία. Το καταλαβαίνετε. Σώζω, θα δούμε μάλιστα σήμερα εδώ, το έχω υπογραμμίσει ιδιαίτερα και έχω βάλει τα τόξο μέσα στο κείμενο, τη λέξη σωτηρία. Είναι πολύ τιμή εδώ η περίπτωση που αναφέρεται και είναι η μετάφραση των Εβδομήκων, πώς εννοείται η σωτηρία. Θα το δούμε, είναι στο σημερινό μας θέμα. Αν προλάβουμε να φτάσουμε εκεί, νομίζω είναι ίσως στην αρχή. Λοιπόν,
τίθεται αυτό το θέμα, ότι πρέπει να είναι λογικά όντα. Έχουμε όμως λογικά όντα? Άγνωστο. Ένα είναι γνωστό, ότι έχουμε λογικά όντα πάνω στη γη. Επιτρέψατε μου, για να μην φανούμε στενοκέφαλοι άνθρωποι, ότι ας πούμε ότι υπάρχουν. Δεν εμποδίζει τίποτα. Μάλιστα, δεν μπορώ να καταλάβω. Η αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μερικοί άνθρωποι, οι οποίοι θα ήθελαν να παίρνουν κάτι τέτοια επιχειρήματα για να χτυπήσουν το Ευαγγέλιο. Το λιγότερο, το επιοικέστερο, θα ήταν για αυτούς ο χαρακτηρισμός ότι είναι ανόητοι. Και εξηγώ. Μήπως δεν υπάρχουν άγγελοι που είναι λογικά όντα και είναι έξω από τη γη μας? Και αν λοιπόν υποτεθεί ότι υπάρχουν λογικά όντα, τι σχέση έχει με το θέμα του Ευαγγελίου? Το Ευαγγέλιο γράφει, και αγαπητοί μου, για να σωθούν οι άνθρωποι. Αυτό που λέγω θα το συμπληρώσω λίγο πιο κάτω. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε για να σωθούν οι άνθρωποι. Απόδειξη ότι αν έπρεπε να σωθούν οι δαίμονες, τότε θα έπρεπε ο Υιός του Θεού να γίνει άγγελος. Αλλά οι δαίμονες δεν θα σωθούν. Θα κατακριθούν όμως με βάση το Ευαγγέλιο. Είναι αυτό που θέλω να πω, θα το έλεγα λίγο πιο κάτω. Άρα λοιπόν το Ευαγγέλιο γράφτηκε και για τους αγγέλους. Όχι όμως για να σωθούν, αλλά για να κριθούν. Ξαναλέω, όχι για να σωθούν, αλλά για να κριθούν. Διότι με βάση το Ευαγγέλιο θα κριθούν, μας λέει και ο Λόγος του Θεού, οι δυνάμεις, οι επουράνιες, οι επίγειες και οι καταφθόνιες. Οι πάντες θα κριθούν και οι άγγελοι θα κριθούν. Με τη διαφορά μόνο πως όπως οι ευσεβείς περνούν από τον παρόντα κόσμο εις τον άλλον χωρίς να κριθούν, ο ευσεβής, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μεταδεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή και εις κρίσιν ούτε έρχεται. Έτσι και οι άγγελοι θα κριθούν, αλλά θα βρεθούν αθώοι. Δηλαδή το Ευαγγέλιο είναι το κριτήριό τους. Οι δαίμονες θα κριθούν και θα καταδικαστούν. Ο Υιός του Θεού λοιπόν δεν έγινε άγγελος, έγινε άνθρωπος. Έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, τον συγκεκριμένον άνθρωπο, τον απόγονο του Αδάμ και της Εύας, ή αν θέλετε τον Αθάμ, και ο οποίος άνθρωπος κατοικεί επί της γης. Τώρα, εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πέσει σε προπατορικό αμάρτημα, κάπου στο σύμπαν ισχύει και δι' αυτού το Ευαγγέλιο. Είναι τόσο απλό. Εάν δεν υπάρχουν άνθρωποι, τότε τι το περίεργο να υπάρχει πραγματικά η ζωή, αλλά να μην είναι άνθρωποι, να μην είναι λογικά όντα, τότε δεν τίθεται θέμα σωτηρίας, οπότε δεν υπάρχει και θέμα κρίσεως. Είναι τόσο απλά πράγματα. Είναι τόσο απλά, πραγματικά. Γι' αυτό σας είπα, απορώ πώς μπορούν μερικοί άνθρωποι να λέγουν ότι απορρίπτεται ο χριστιανισμός αν υποτεθεί ότι βρίσκουμε λογικά όντα ή απλώς και ζωή σε άλλους πλανήτες. Και πότε διεξεδίκησε η Αγία Γραφή το πράγμα ότι μόνο στη γη επάνω υπάρχει ζωή? Πότε το διεξεδίκησε αυτό η Γραφή? Και βάστον αυτήν την Γραφή δεν νομίζω να γράφει πουθενά τίποτα και να πει αποκλειστικά η ζωή υπάρχει στην γη. Αλλά εάν λέγει ως εξής η γένεση, εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσέξτε, εκείνο το η δε γη είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να περάσει από τον ουρανό στη γη, αφού είπε ότι ο Θεός έκανε τον ουρανό και τη γη. Και ας πούμε για μια στιγμή ότι ο ουρανός είναι ο υλικός ουρανός, δηλαδή το σύμπαν. Σε μια δεύτερη έκδοση θα λέγαμε είναι και ο πνευματικός κόσμος, αλλά περισσότερον είναι ο υλικός κόσμος. Ας το πούμε για μια στιγμή όπως μας εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή στο θέμα που αναλύουμε. Αλλά ο Θεός, ή καλύτερα ο Ιερός Συγγραφεύς, δεν ενδιαφέρεται τι μπορεί να γίνεται στο σύμπαν ή στον ουρανό. Γι' αυτό ευθύς αμέσως από την πρώτη φράση της περιγραφής της δημιουργίας περνάει στο θέμα της γης. Ο Θεός έκανε τον ουρανό και τη γη. Τώρα τι γίνεται στον ουρανό είναι δικό του θέμα. Εκείνο που ενδιαφέρει εμάς είναι η γη. Είναι, θα λέγαμε, είναι ο χώρος μέσα στον οποίο εξελίσσεται η ιστορία των ανθρώπων και συνεπώς και της σωτηρίας, η υπόθεση. Η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος.
με εκείνο το ιδε, το αντιθετικό αυτό, δε, θέλει να αφήσει τον ουρανό για να πιάσει τη γη, γιατί εδώ ενδιαφέρει το θέμα. Το πεδίο δράσεως πλέον είναι η γη. Αποκλείει όμως την περίπτωση του ουρανού να υπάρχει? Ό,τι να υπάρχει, καθόλου. Τίποτα. Δεν τα αποκλείει καθόλου. Γι' αυτό ξαναλέγω άλλη μια φορά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο ρηχά σκέπτονται οι άνθρωποι. Ενθυμούμε, ήμουν λαϊκός ακόμη, πρώτου 60 αυτή η υπόθεση, μέσα στο λεωφορείο ακούω κάποιους να συζητούν στο πίσω κάθισμα, ήμουν κοντά τους, και τότε άκουσα να λένε ότι αποπειρώνται ταξίδι στη Σελήνη. Βέβαια ακόμα δεν είχαν πάει, πότε πήγε, το 68 πήγαν, το 69, στο 9 μου φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, τα πρώτα σχέδια να πάμε στη Σελήνη, και τότε ακούω την εξής ακοδεστάτη φράση, αφιλόσοφο φράση. Λέει, άμα θα πάμε στη Σελήνη, τότε θα αποδείξουμε δεν υπάρχει Θεός. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Εγώ θα σας έλεγα το αντίθετο. Άμα θα πάμε στη Σελήνη και θα δούμε τα θαυμάσια του Θεού, όπως πράγματι εκείνοι που πήγαν είδαν πώς φέρεται από τη Σελήνη το υπόλοιπο σύμπαν, πώς φέρεται το υπόλοιπο, να θαυμάσουμε περισσότερο. Βλέπετε πόσο αφιλόσοφοι είναι οι άνθρωποι και πώς σκέφτονται και κινούνται. Γι' αυτό, αγαπητοί, πολλές ιερείες λέγονται σήμερα. Αλλά και κάτι άλλο είναι. Όμως την πραγματικότητα είναι ό,τι είναι μέσα στην Εκκλησία. Διότι όταν λέγω αφορίζω, δεν είναι τοπικό, αλλά είναι τροπικό. Σημαίνει βγάζω έξω από τα όρια της Εκκλησίας, ή τι, αποκόπτω από το σώμα του Χριστού. Ξέρετε δε ότι η κυρία έκφραση αποκοπής από το σώμα του Χριστού είναι η στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Δεν ξέρω αν θα τρομάζετε, αλλά σας λέω ότι εκείνος ο οποίος δέχεται το να μην κοινωνήσει, δέχεται από τον πνευματικό να μην κοινωνήσει, είναι αφορισμός, έστω κι αν είναι προσωρινός. Ότι δεν θα κοινωνήσει, δεν κρίνεσαι άξιος να ενωθείς με το σώμα του Χριστού. Επί παραδείγματι, για να το δούμε αυτό σαφές, λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο κολόμενος στη πόρνη εν σώμα εστίν, ο κολόμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εστίν. Άρα σουν τα μέλη του Χριστού που είσαι ο πόρνης μέλη, μη γέννητο, ή τι. Ο ενούμενος με την ανήθικη γυναίκα γίνεται ένα σώμα. Έσονται γαρ φυσί, η γραφή δηλαδή, οι δύο, η σάρκα μία. Αλλά αυτός ο οποίος ενούται με τον Χριστό, ή τι, με το σώμα και το αίμα του, γίνεται ένα πνεύμα. Όταν λέει πνεύμα δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά ότι έχουμε μια πνευματική ένωση, ή τι, το πνεύμα το Άγιον ενώνει. Όχι ότι το σώμα του και το αίμα του πάβουν από του να είναι πραγματικά με υπόσταση, ας το πούμε, ηλική, αλλά ότι διέπεται από το πνεύμα του Άγιον. Και έτσι ο άνθρωπος που κοινωνεί γίνεται με τον Κύριον ένα πνεύμα. Δηλαδή είναι κάτω από το Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν, λέει ο Απόστολος, να έχω ένωση αμαρτωλή, την οποία δεν θέλει ο Θεός, και να έχω και ένωση ταυτοχρόνως πνευματική με τον Χριστό? Δεν συμβιβάζεται αυτό. Γι' αυτό λέει, άρα σουν, ώστε λοιπόν τα μέλη του Χριστού, τα μέλη του Χριστού που ενώθησε με την κοινωνία, ποιήσω. Γιατί τι είμαι, τα μέλη του Χριστού ποια είναι? Εγώ είμαι, εσύ ο άλλος. Διότι κοινώνησα. Ποιήσω πόρνης μέλη, θα τα καταστήσω μέλη ανηθίκου γυναικός. Δηλαδή θα μπορώ να κοινωνώ, το απλοελληνικά, θα μπορώ να κοινωνώ και να πηγαίνω στην πορνεία? Μη γέννητο. Είναι βαρύτατο αμάρτημα. Συνεπώς, εάν πηγαίνω στην πορνεία, δεν μπορώ να κοινωνώ, ήδη αποκόπτομαι. Όταν δεν κοινωνώ, αποκόπτομαι. Εκείνοι δε που δεν κοινωνούν, όχι διότι τους είπε ο πνευματικός να μην κοινωνούν, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι από αμέλεια δεν κοινωνούν. Δεν θέλουν. Βαριώνται, δεν θέλουν. Δεν ξέρω πώς, γιατί. Δεν συνήθισαν, όπως θέλετε, πάρτε το. Αυτοί αυτοαφορίζονται. Δεν τους αφορίζει κανείς, αλλά τους αποκόπτει ο εαυτός των. Οι ίδιοι αποκόπτονται από την Εκκλησία. Συνεπώς,
Εδώ όταν έχουμε αυτή την αποκοπή, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, οπωσδήποτε. Όταν όμως ο ιερεύς, ο επίσκοπος, δεν ξέρω, ή να πάρω τον Απόστολο Παύλο συγκεκριμένα, πει ότι παραδίδω αυτόν τον άνθρωπο εις τον Σατανά για ισόλεθρον της σαρκός, είναι σαφές το παράδειγμα μέσα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου στους Κορινθίους, ή να σωθεί το πνεύμα την ημέρα του Κυρίου. Τώρα καταλάβετε τίποτα από αυτό που σας είπα? Ακούσατε το. Τον παρέδωσα εις τον Σατανά για να καταστραφεί το σώμα του, για να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, τον απέκοψα από την Εκκλησία. Δεν κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού. Και συνεπώς το σώμα του τώρα είναι υπό την εξουσία του Σατανά. Το σώμα του μόνο, ώστε να αρρωστήσει, να πάθει ζημιές, διότι αυτό αναφέρεται σε εκείνον τον αιμομίκτη της Κορίνθου. Γι' αυτό νομίζει ο Απόστολος Παύλος, συγκεκριμένα γι' αυτό. Και αφού θα αρρωστήσει, να βάλει μυαλό και να μετανοήσει. Άμα θα μετανοήσει, τότε δεν έχει σημασία αν το σώμα του είναι άρρωστο ή αν ο Θεός επιτρέψει να γίνει με τα καλά, αλλά το πνεύμα του θα σωθεί. Γιατί? Θα έχει μετανοήσει. Οπότε δεν έχω παρά δαιμονοκράτηση μόνο του σώματος, όχι του πνεύματος. Έχω όμως και τη δαιμονοκράτηση, την παράδοση στο Σατανά του πνεύματος, της ψυχής. Σε ποια περίπτωση συμβαίνει αυτό? Πάλι στον Απόστολο Παύλο. Όταν έχω άνθρωπο ο οποίος δεν πρόκειται να μετανοήσει, δηλαδή οπωσδήποτε είναι εξοχλημένο ότι δεν πρόκειται να μετανοήσει, θα μου πείτε, μπορούμε να ξέρουμε για έναν άνθρωπο ότι δεν πρόκειται να μετανοήσει? Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να το κρύβει αυτό, παρά μόνο ένας θεόπνευστος άνθρωπος μπορεί να το κρύβει συγκεκριμένα. Για να δείτε ότι υπάρχει καταρχάς μια διαφοροποίηση του πράγματος. Όταν ενεφανίστηκε ο διάβολος εις τον Θεό για να ζητήσει να ταλαιπωρήσει τον Ιώβ, λέγοντας ότι ο Ιώβ λατρεύει τον Θεό επειδή τον έκανε πλούσιο ο Θεός, και ο Θεός το αρνείται αυτό και μάλιστα του λέγει, δεν έχεις παρά το δοκιμάσεις αν θέλεις, ότι ο Ιώβ με λατρεύει είτε είναι πλούσιος είτε είναι φτωχός. Και τότε ο Θεός επιτρέπει εις τον διάβολο να άρει τον πλούτον του Ιώβ, όπως και τα παιδιά του. Ο Ιώβ δεν ευλασφήμισε, δεν ηγανάκτησε, είπε εκείνο τον περίφημο λόγο ότι όλα είναι του Θεού, όλα του ανήκουν, εκείνος τα έδωκε, εκείνος τα πήρε, ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήλε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, αυτό που έχουμε στη Θεία Λειτουργία είναι από το σώμα του Ιώβ. Ή ας είναι το όνομα του Κυρίου δοξασμένο. Ο διάβολος δεν ησύχασε και λέει, δώσ' του μια αρρώστια να ειδείς αν θα σε ευλογήσει. Ευλογώ είναι έθιμος τρόπος του βλασφημού. Και λέει ο Θεός, προσέξτε αυτό το σημείο τώρα, σου δίνω το δικαίωμα να πειράξεις το σώμα του, είτε να έχεις δαιμονοκράτηση, να γίνει δαιμονοκράτηση, είτε να αρρωστήσει, γιατί θα τη δαιμονοκρατείτε το σώμα, αρρωσταίνει. Ακόμη αγαπητοί μου, και με μία γρήπη, δηλαδή και ένας πυρετός, τα πάντα, η Κύρτωση, θυμηθείτε εκείνη τη γυναίκα την Κυρτή που την έκανε καλά ο Χριστός, το απεκάλυψε ο Χριστός, την είχε δέσει ο Σατανάς 18 χρόνια, ώστε και η ελαχίστη αρρώστια είναι δαιμονοκράτηση του σώματος. Μην ανησυχείτε, γιατί όλοι βέβαια έχουμε αρρωστήσει και αρρωσταίνουμε, και τι νομίζετε? Όλοι μόνο θα δαιμονοκρατούμενοι στο σώμα μας, μην το ξεχνάτε αυτό, όχι σε βαθμό όμως που να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και το νερό είναι δαιμονοκρατούμενο, γιατί είναι ολόκληρη η κτήση δαιμονοκρατουμένη, το ξέρετε.
Γι' αυτό όταν βαφτίζουμε, όταν βαφτίζουμε, τι κάνουμε προηγουμένως? Κάνουμε εξορκισμούς, αφορκισμούς. Ξέρετε τι θα πει αφορκισμός? Διώχνω τον διάβολο από το νερό, προκειμένου να τελέσω το μυστήριο του βαπτίσματος. Έτσι ο Θεός λέγει εις τον διάβολον, σου δίνω την άδεια. Βλέπετε, ο διάβολος δεν έχει την άδεια να κάνει τίποτα. Σου δίνω την άδεια να πειράξεις τον Ιώβη στο σώμα. Πρόσεξε, δεν θα πειράξεις την ψυχή του. Δηλαδή, δεν σου δίνω την άδεια να πειράξεις την ψυχή του. Τι σημαίνει να πειράξεις την ψυχή του? Σημαίνει να τρελαθεί. Διότι δαιμονοκράτησης της ψυχής σημαίνει να χάσει το λογικό του, να μην μπορεί πια να σκεφτεί. Αυτό δε είναι φοβερό πραγματικά. Διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος πλέον να σκεφτεί, δεν μπορεί να μετανοήσει, δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτή δε η δαιμονοκράτηση της ψυχής έχει κάποιες μορφές. Ας πούμε για μια στιγμή δύο μορφές. Η μία είναι ο άνθρωπος να τρελαθεί, να χάσει το λογικό του. Χάνοντας το λογικό του, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να μετανοήσει, γιατί δεν έχει ιδία συνείδηση. Και είναι φοβερό πράγμα να φτάσει ο άνθρωπος να χάσει το λογικό του. Βέβαια, πολλές φορές χάνουμε το λογικό μας, όχι για τίποτε άλλο, γιατί, όπως ξέρετε, συνδέεται ο εγκέφαλος, είναι υλικό πράγμα. Είναι σωματικής υφής ο εγκέφαλος. Επ' αυτού, το εγκεφάλου εδράζεται η ψυχή. Εάν ο εγκέφαλος πάθει μια βλάβη, τότε οπωσδήποτε έχουμε μια ανομαλία στη σκέψη κλπ. Αν κάνετε σε έναν άνθρωπο μια ένεση που να πάθει ο εγκέφαλος μια βλάβη, αμέσως δεν έχουμε λειτουργία της σκέψεως. Τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί να προέλθουν είτε από γύρας πολύ ή από αρρώστια, ή γιατί έχουμε, όπως ξέρετε, στην εποχή μας έχουμε και τα βασανιστήρια που είναι τέτοιας φύσεως να χάνει την προσωπικότητά σου. Σήμερα έχουν επινοηθεί βασανιστήρια τα οποία δεν είχαν σκεφτεί πώς θα τα σκεφτούν ή πώς θα τα ενεργούσαν. Τα βασανιστήρια αυτά, ή τότε βασανιστέ και διώκτες του χριστιανισμού, των χριστιανών, είναι τα βασανιστήρια που όταν αρνείσαι να θυσιάσεις στον Μολόχ, ο νοονοήτο, σε κλείνουν μέσα σε μία κλινική ως ψυχοπαθή. Δεν είσαι ψυχοπαθής. Και εκεί αρχίζουν οι ενέσεις. Μάλιστα έχω ακούσει ότι βάζουν ενέσεις ινσουλίνης σε μεγάλες δόσεις και ότι προκαλείται, δεν ξέρω, έχουν τα δύο γιατρούς από εδώ τα παιδιά, δεν ξέρω, ότι κάτι φοβερό λέγει όταν γίνουν μεγάλες δόσεις ινσουλίνης καθημερινά, που είναι κάτι πολύ φοβερό. Οι κλειδώσεις πονάνε, τα πάντα, είναι κάτι φοβερό. Και ότι σιγά σιγά χάρη στην προσωπικότητά σου. Δηλαδή, σε κατηγορούν ότι είσαι ψυχοπαθής, γιατί θεωρείται ότι αν επιμένεις να μην θυσιάζεις στον Μολό, είσαι ψυχοπαθής. Όχι ότι είσαι ψυχοπαθής. Εγώ αρνούμαι να θυσιάσω στον Μολό. Έχω την προσωπικότητά μου. Αλλά μου δίνουν αυτό το χαρακτηρισμό, με βάζουν μέσα και τότε πραγματικά δηλαδή τρελαίνουμε. Σας ερωτώ σε αυτή την περίπτωση που έχουμε μάρτυρες Χριστού. Ξέρετε πόσες χιλιάδες άνθρωποι μάρτυρες Χριστού γίνονται με αυτόν τον τρόπο? Οπωσδήποτε. Πέστε μου τώρα εδώ τι έχουμε. Έχουμε δαιμονοκράτηση? Και όχι βεβαίως. Εδώ ο Θεός επιτρέπει να υπάρξει αυτή η κατάσταση, γιατί ο άνθρωπος, πώς θα το κάνουμε, είναι φτιαγμένος έτσι που μπορούμε να του αλλάξουμε την προσωπικό του. Μπορούμε. Με φάρμακα σήμερα το ξέρουμε. Μπορούμε να του αλλάξουμε την προσωπικό του. Είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος? Όχι. Να το ξέρετε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, και αν χάσουμε το μυαλό μας ή από γυρατιά ή μας βάλουν σε ένα ψυχιατρίο εντός εισαγωγικών, ξαναλέω. Σε ένα ψυχιατρίο στο οποίο θα δώσουμε την καλή μαρτυρία του Χριστού και τρελαθούμε εκεί μέσα, δεν χάνουμε την βασιλεία του Θεού. Έχουμε τώρα και την άλλη μορφή που ο Θεός επιτρέπει, η δαιμονοκράτηση της ψυχής. Είναι η πλάνη. Το βρίσκουμε στον Απόστολο Παύλο.
Σας το είχα πει μια περασμένη φορά στον Άγιο Αχίλιο επάνω, όταν σας ανέφερα τους αρνουμένους στην Ανάσταση των νεκρών. Είναι ο Αλέξανδρος, ο Ημένεος και ο Φιλητός. Και τι λέγει εκεί ο Απόστολος? Τους παρέδωκα εις τον Σατανά να μάθουν να μην βλασφημούν. Ποια ήταν η βλασφημία των? Ότι η Ανάσταση είχε γίνει. Και τι εννοούσαν με το «η Ανάσταση είχε γίνει»? Εννοούσαν την πνευματική Ανάσταση. Διότι βαφτίστηκα, αναστήθηκα. Και συνεχώς δεν περιμένουμε άλλη Ανάσταση. Τελείωσε η Ανάσταση. Ποια σωματική Ανάσταση? Υρνώντα την Ανάσταση. Αυτό, αυτή η άρνηση αυτής της μεγάλης αλήθειας, ήταν μία μεγάλη βλασφημία. Διότι όταν αλλοιώνω, τη διαστρέφω ή αρνούμε το δόγμα, τα δόγματα της πίστης είναι βλάσφημα. Και λέγει τώρα ο Απόστολος, τους παρέδωσα εις τον Σατανά να μάθουν να μην βλασφημούν. Γιατί να μάθουν να μην βλασφημούν? Ποια είναι τώρα η παράδοση του Σατανά? Να έχουν πνεύμα πλάνης. Πνεύμα πλάνης, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι να είναι αδύνατον πλέον να μετανοήσουν. Διότι κρίνει ο Απόστολος ότι αυτοί δεν μπορούν και να μετανοήσουν. Τους αποκόπτει τελείως από την Εκκλησία. Διαχωρίζουμε, θα λέγαμε, τις ευθύνες μας. Αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Και όπως είναι γνωστό, πάλι ο Απόστολος Παύλος το λέγει, ότι αιρετικών άνθρωπων είναι το προτελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου προς Τίτων επιστολή. Αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτη μίαν και δευτέρα νουδεσίαν παρετού. Είδος, γνωρίζοντας, λέει στον Τίτων, ότι εξέστραφε ο Τιούτος, εξέστραφε, του εξτρέφω. Δηλαδή έχει, αυτός ο άνθρωπος έχει πάθει εκστροφή, δηλαδή έχει αποκλίνει. Έχει και την τροχιά. Και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Αμαρτάνει και είναι ο ίδιος κατάκριτος για τον εαυτό του. Δηλαδή είναι μέσα σε μια πλάνη. Και αυτή η πλάνη δεν έχει αλλαγή. Δηλαδή ο άνθρωπος που πλανάται σε θέματα πίστεως και έχει καυτηριασμένη, αλλού το λέει ο Απόστολος Παύλος, καυτηριασμένη τη συνείδηση, καυτηριασμένη, ακούστε τι είπα, καυτηριασμένη, όπως μια μήτρα η οποία είναι καυτηριασμένη μπορεί να κάνει παιδιά. Έτσι και εδώ μια καυτηριασμένη συνείδηση μπορεί να μετανοήσει? Αδύνατο. Αυτό θα πει παράδοση πλέον στον Σατανά. Υπάρχει όμως και εδώ μια παραπέρα μορφή από την πλάνη. Είναι ο δαιμονισμός. Όταν ένας άνθρωπος φτάσει να δαιμονιστεί, σημαίνει ότι έχουμε κατακράτηση της ψυχής από το διάβολο. Με τη διαφορά πως ο δαιμονισμός της ψυχής δύναται να είναι παροδικός. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Μια θα σας αναφέρω που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος, ήταν ένας μεγάλος πατήρ. Μάλιστα από τους Σύρους πατέρες είναι οι δύο μεγάλοι, Ισάκ και Εφραίμ. Όταν ήταν να πεθάνει, ζήτησε να μην του κάνουν καμία πομπότη κηδεία, αλλά να τον θάψουν πολύ απλά όπως άρμοζε εις τους ασκητάς. Τότε ένας διάκονος είπε από μέσα του, πέθανε εσύ και εγώ ξέρω τι θα σου κάνω. Είπε από μέσα του. Πράγματι αυτός ο διάκονος είχε ένα τεμάχιο υφάσματος μεταξωτού πολύ ωραίου και πολυτίμου. Και όταν απέθανε ο Άγιος Εφραίμ, τότε πήρε αυτό το μεταξωτό κάλυμα να σκεπάσει το σώμα του. Μόλις εσκέπασε το σώμα του Αγίου, αμέσως ο διάκονος αυτός εδαιμονίστη. Αμέσως. Γιατί παρέχει την εντολή του. Την εντολή του Αγίου. Ενώ είπε ο Άγιος, δεν θα μου βάλετε τίποτε, μα θα μου πείτε για καλό. Μα δεν είναι καλό. Όταν λέμε, μην νομίζετε είναι η κλοπή από τα δεξιά. Όταν λέμε κάτι, όχι, όχι, τελείωσε, πάει. Δεν είναι μόνο το θέμα ότι κάνω το κακό την παράβαση, αλλά είναι και το αγαθό όταν το υπερβάλλω. Αφού είπε ο Άγιος, όχι, όχι, τελείωσε. Και δαιμονίστηκε. Και μετά παρεκάλεσαν εκεί
οι άνθρωποι έκαναν προσευχές κλπ. Και συνήλθε κατόπιν ο διάκονος αυτός από την κατάσταση την οποία είχε περιπέσει. Αυτά είχα να απαντήσω. Δεν ξέρω αν ικανοποίησα την ερώτηση. Σαν απάντηση στον κύριο Γρηγόρη.